Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται οι λογιστές, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων που απομένουν έως και τις 26 Ιουλίου, στόχο που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν αδύνατο. Ανοργανωσιά και πίεση σε όλα τα επίπεδα, με πάρα πολλά λάθη από τους φορείς του δημοσίου και με ένα άκαμπτο Υπουργείο Οικονομικών που επιμένει ότι σε 90 μέρες είναι δυνατόν να υποβληθούν όλες οι φορολογικές δηλώσεις. Είναι αδύνατο, θα το δούμε στο τέλος της προθεσμίας, ότι θα μείνουν εκτός συστήματος περίπου 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουλίου είχαν υποβληθεί 5.070.854 φορολογικές δηλώσεις, ενώ μόνο μέσα σε μία ημέρα υποβλήθηκαν 112.000 δηλώσεις. Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας πρέπει να υποβάλουν 1.530.000 δηλώσεις, οι οποίες αναλογούν κατά μέσο όρο σε 191.000 δηλώσεις την ημέρα. Κατά τις εργάσιμες ημέρες Ιουνίου-Ιουλίου, ο ρυθμός υποβολής κινήθηκε στα επίπεδα των 80.000 με 105.000 δηλώσεων ημερησίως, ενώ τα Σαββατοκύριακα έπεφτε κάτω από τις 45.000 δηλώσεις. Εκκλήσεις επί των εκκλήσεων απευθύνουν οι λογιστές στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να δοθεί παράταση και να προλάβουν να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο φόρτο των δηλώσεων, με τον Υπουργό να μην αφήνει προς το παρόν τέτοιο περιθώριο. Καλό θα είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Από σήμερα θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει να δώσει νέα ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ώστε και να διορθώσουμε τα δικά του λάθη σαν φοροτεχνική και να προλάβουμε τις δηλώσεις που έχουμε αναλάβει να τις κάνουμε ορθά. Η αγωνία εντείνεται, καθώς σε περίπτωση που δεν δοθεί η πολυπόθητη παράταση, όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, κινδυνεύουν με πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 500 ευρώ και ενδεχομένως πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις.